Αυτή τη φορά βέβαια δεν θα πούμε τα μέτρα που έρχονται και που τα είπαμε την προηγούμενη φορά που είχα έρθει και που πραγματικά είναι φορολεϊλασία. Θα πούμε για το πλαστικό χρήμα και όπως πολύ σωστά εστίασες Διονύση, για να έχουμε πλαστικό, όταν λέμε πλαστικό χρήμα, κάρτα, εννοούμε πάντα να έχουμε το χρήμα. Να έχουμε το ανάλογο χρήμα. Χρεωστική πλέον οι πιστωτικές κάρτες. Και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι συνέχεια των capital controls αυτό το σύστημα. Βέβαια από τον Απρίλιο το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στη διεύρυνση, ώστε να κάνουμε τις αγορές μας με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και να δοθούν τα ανάλογα κίνητρα που έτσι κι αλλιώς εσείς τα είπατε στην έρευνα και στο ρεπορτάζ που έχετε κάνει και είναι πάρα πολύ σωστά. Το πόσο θα στην εφαρμογή τους θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε, να ευεργετηθούν οι πολίτες και οι επαγγελματίες είναι άλλο κομμάτι. Διότι απλά σας λέω ένα πλάνο. Πείτε ότι πάτε σε ένα εστιατόριο να φάτε και είναι 100 ευρώ ή 70. Και είναι μια παρέα που πληρώνουν ρεφενέ. Πρέπει να βγάλουν τις πλαστικές, τις πιστωτικές τους κάρτες όλοι, να τσοντάρουν 60, 60, 20, 20 ευρώ. Είναι στην εφαρμογή. Χρηστικό δεν είναι, αλλά πρακτικά χρηστικό δεν είναι. Πρακτικά γίνεται. Από την άλλη, πρακτικά γίνεται, χρηστικό δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Από την άλλη, το κράτος εστιάζει στο γεγονός ότι θα γίνεται άμεση η καταβολή του φόρου, του ΦΠΑ, θα γίνει αύξηση εσόδων και θα γίνει και καταπολέμηση στη φοροδιαφυγή. Κρατάμε επιφυλάξεις, δεν ξέρω πόσο ο ελληνικός λαός μπορεί να, έτσι, να υπακούσει σε αυτή τη λογική, γιατί αλλιώς οι επαγγελματίες με τα capital control και την ανάγκη τους, και αλλιώς να πηγαίνει να ψωνίζει τα ρούχα τους, τα φαγητά τους, όπως είπαμε, τον καφέ τους, τα μουσεία τους. Τα μουσεία μπορεί να είναι και πολύ εύχριστο και πολύ ουσιαστικό και να ξεφύγουμε. Αλλά νομίζω ότι στην καθημερινότητα και στην εφαρμογή του θα συναντήσουμε κάποια προβλήματα. Από την άλλη, όλα είναι μέσα στην εφαρμογή φορολογικής συνείδησης. Εάν πραγματικά το Υπουργείο Οικονομικών και το Επιτελείο δώσει τα κίνητρα που λέει, γιατί εφόσον χρησιμοποιεί κάποιος πλαστικό χρήμα, πιστωτική κάρτα και θα τύχει της λαχιοφόρου για σπίτι από τα δημόσια κτίρια που είναι ανεκμετάλλευτα και μετά ο τυχερός αυτός απαλλαγεί και από τον ένφια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα κίνητρο πάρα πολύ σοβαρό. Εντάξει, για μένα προσωπικά είναι ένα κίνητρο τζόγου. Για μένα κίνητρο σοβαρό θα ήταν ότι όταν παρουσιάσεις τόσες αποδείξεις από συγκεκριμένους χώρους που έχουν πρόβλημα φοροδιαφυγής και τις παρουσιάσεις στη φορολογική σου δήλωση να έχεις μία έκπτωση. Αυτό θα ήταν για όλους. Διονύση μου, αυτό θα αλλά ισχύει. Αλλά θέλω να πάμε με το όχι, ισχύει, θα ισχύσει αυτό, θα φτάσει το αφορολόγητο μέχρι και 12.000. Σε αυτή την περίπτωση που θα χρησιμοποιήσεις πιστωτική κάρτα ή χρεωστική, αλλά από την άλλη, όπως λες και εσύ, αυτή η λαχιοφόρος τίνει να. Και δεν, νομίζω και στη Ζάκυνθο δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχει εφαρμογή αυτό. Από την άλλη, όταν έχεις απαλλαγή από τον ενφιά σε ένα σπίτι που θα σου δοθεί μέσω λαχιοφόρου, και αυτό είναι ένα κίνητρο. Επίσης, τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν σε ταξί, σε περίπτερα ή σε οπουδήποτε που θα είναι πάρα πολύ φτηνά και θα έχουν και έκπτωση για τους καταναλωτές. Υπάρχει μία σειρά σκέψεων. Νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να το κάνουμε. Να δούμε να απλώνονται όλα αυτά και θα δούμε. Ναι, θα δούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπουμε και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με βάση αυτά που μαθαίνουμε το πώς θα είναι μέσα στην καθημερινότητά μας αυτή η κατάσταση και αυτή η συναλλαγή. Το θέμα είναι ότι θα χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες συναλλαγές, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ και όπως λέμε τώρα, που έχουν να κάνουν από κάτι πολύ μικρό μέχρι κάτι πολύ μεγάλο, από το περίπτερο μέχρι την αγορά ενός αυτοκινήτου, οτιδήποτε. Όμως αυτά έτσι κι αλλιώς, ένας φορολογούμενος πολίτης και ένας πολίτης, είτε είναι επιχειρηματίας είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε ιδιωτικός, έτσι κι αλλιώς αυτές οι αγορές θα φαινόντουσαν. Στα μαύρα χρήματα όμως. Και με αυτό το σύστημα τι αλλάζει? Δηλαδή δεν μπορεί να ελεγχθεί με κάποιο τρόπο η φοροδιαφυγή σε αυτό το κομμάτι? Έτσι κι αλλιώς, όπως πολύ σωστά το είπατε, και στα μεγάλα ποσά δεν μπορεί να. Ας πούμε, αν πάρει ένας φορολογούμενος αυτοκίνητος, σαφώς και θα περάσει όλη αυτή η διαδικασία μέσα από τράπεζα και θα κοπεί και το ανάλογο παραστατικό. Οπότε εκεί δεν συζητάμε για φοροδιαφυγή. Στην καθημερινότητα όμως, τον καφέ μας, τα παπούτσια μας, τα ρούχα μας, μπορεί και να τύχει πραγματικά εκεί να εντοπίζεται και να εστιάζεται η φοροδιαφυγή. Ξαναλέω ότι νομίζω ότι στην καθημερινότητα θα υπάρχει λίγο σύγχυση, γιατί
εξαρτάται και το όριο, δεν είπαμε το όριο. Εάν το όριο είναι μέχρι από 30 ευρώ και πάνω, εντάξει. Αν όμως είναι από μηδενικής βάσης, που είναι σε μερικά κράτη όπως ξέρουμε, τότε θα πρέπει να είμαστε, θα είμαστε υποχρεωμένοι όλες μας οι συναλλαγές να γίνεται με κάρτα. Εντάξει, εκεί κάπου θα δυσκολέψει η κατάσταση. Θα δυσκολέψει, γιατί δεν είναι έτοιμος κανείς σχεδόν για όλη αυτή την ιστορία. Έτσι, είτε νομίζω. Είναι καταναλωτής, είτε είναι επαγγελματίας. Και εγώ νομίζω ότι σε πρώτη φάση θα το βάλουν. Μάλιστα, ο ΣΕΤΕ πρότεινε να γίνει δοκιμαστικά και πιλωτικά στα νησιά. Στα νησιά τα τουριστικά. Και το είχε προτείνει και από τον Απρίλιο. Επίσης είχε βάλει ένα όριο 70 ευρώ και πάνω. Νομίζω ότι πιλωτικά μπορούμε να το δοκιμάσουμε και να δούμε και τι καλές ή άσχημες επιπτώσεις θα έχει στον φορολογούμενο και στον πολίτη. Γνωρίζουμε αν αυτή θα είναι μία είδους κάρτα διαφορετική ή αν θα είναι οι απλές χρεωστικές κάρτες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όχι, θα είναι λίγο διαφορετική από τις πληροφορίες που έχουμε. Γι' αυτό και πρέπει να προσαρμόζονται στα μηχανήματα, τα εξειδικευμένα μηχανήματα που θα είναι για αυτή τη χρήση. Και λέγονται SOS νομίζω. Ναι, πώς, με συγχωρείτε, πώς. Ναι. Άρα ακόμα μια διαδικασία που θα μπουν οι Έλληνες τώρα πολίτες, να την προμηθευτούν, να κάνουν τις αλλαγές αυτές, τις αγορές τους. Το θέμα είναι να λειτουργήσει, μην βρούμε τις κάρτες. Γιατί έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, έτσι, κάποια στιγμή μοίραζε. Θυμάσαι, Διονύση, ναι, είχε ξαναγίνει αυτό. Το θέμα μην είναι. Πάρουν τις κάρτες, πάρουν τα μηχανάκια και δουλεύει το σύστημα. Έτσι. Το θέμα είναι πάντα να υπάρχει με μέτρο, με σοβαρότητα και πάντα να είναι για το καλό του πολίτη. Και βεβαίως, αν αυτό είναι ως ένα σημείο για το καλό του πολίτη, όμως έρχονται τόσα άλλα μέτρα, όπως ξέρουμε, που δεν θα έχει ο κόσμος ρευστό για να μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε το πλαστικό χρήμα, τις κάρτες, είτε ουσιαστικά το χρήμα για τις αγορές του, το κανονικό μας χρήμα, δηλαδή τα μετρητά, οπότε δεν έχει νόημα αυτό να συζητάμε. Εδώ μιλάμε για τέτοια μέτρα που θα στραγγίξουν τον κόσμο. Και μιας και το είπατε, έχουν ήδη ξεκινήσει μέχρι το τέλη του 2015, έχουμε το πολλές αλλαγές. Τα καθαριστικά έχουν έρθει. Ένφια, καθαριστικά, τέλη κυκλοφορίας, ναι, καθαριστικά, αναδρομικά, καθαριστικά. Είναι τόσα πολλά τέλη κυκλοφορίας, τα οποία μάλιστα, το έχουμε ξαναπεί και την προηγούμενη φορά, είναι ανοιχτό, επεξεργάζονται για τα τέλη κυκλοφορίας. Εάν μια οικογένεια έχει δύο αυτοκίνητα, τα τέλη κυκλοφορίας για το ένα να είναι διπλά. Θα δεις πόσες πινακίδες θα κατατεθούν πάλι. Κατά χιλιάδες. Άρα, φαύλος κύκλος. Φαύλος κύκλος. Μην ξεχνάμε ότι τρέχουν κάθε μήνα. Θα γίνουν μεταβιβάσεις μέσα στην ίδια οικογένεια των αυτοκινήτων. Έτσι, θα μοιράζονται μισά-μισά αυτά που ξέρουμε. Και βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι κάθε μήνα υπάρχουν οι πάγιες μηνιαίες δόσεις. Στην ΔΟΗ, στο ΤΕΒΕ, στο παλιό ΤΕΒΕ. Στις τράπεζες που συσσωρεύονται τέτοιο ύψος κάθε μήνα δόσεων, που δεν ξέρω αν θα μείνουν λεφτά και για τις κάρτες που λέμε τώρα και να ψωνίζει ο κόσμος. Κάποιοι θα έχουν χρήμα και καλό θα είναι η φοροδιαφυγή να παταχθεί. Όταν κάποιος εισπράττει τον ΦΠΑ, πρέπει να τον αποδίδει. Ή πρέπει να σταματήσει αυτό το φαινόμενο του να μην κόβονται αποδείξεις. Σε ορισμένους χώρους η απόδειξη με το σκιάλι τη βλέπεις. Είναι λογικό λοιπόν εκεί να υπάρξει και μια αντιμετώπιση του θέματος. Πολύ όμως καλά. Έρχονται όλα μαζί και με τέτοιο τρόπο που δεν είναι αποδοτικά. Τελικώς ό,τι πήγαν να εφαρμόσουν για να εισπράξουν περισσότερες έπραξαν τελικά λιγότερα. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται αυτό διότι καλό είναι τα μέτρα να εισπράττουμε και να έχουμε πάταξη της φοροδιαφυγής. Από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι ο φορολογούμενος από μηδενική βάση φορολογείται με 29% για την χρονιά που μας έρχεται και 100% προκαταβολή. Άρα, ένας φορολογούμενος που σκέφτεται ότι στα 5 χιλιάρικα θα πληρώσει τα 2.600, τα 2.500, τα 2.500, ίσως και παραπάνω με το τέλος επιδιδεύματος. Ναι, παραπάνω είναι. Παραπάνω. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ δεν υπάρχουν περιθώρια. Δώστε κίνητρα, δώστε φορολογική συνείδηση, αλλά με σοβαρότητα, και τότε είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Έτσι. Το μόνο που θα γίνει, θα φορτωθούμε όλοι με περισσότερα χρέη προς το δημόσιο. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Έτσι ακριβώς. Στο τέλος θα μιλάμε κάθε μήνα και κάθε χρόνο για περισσότερα χρέη προς το δημόσιο. Και προσωπικά έχω άποψη τι θα γίνει στο τέλος. Δεν είναι όμως η εκπομπή αυτή για να πω την άποψή μου. Είναι και η ώρα δύσκολη και είμαι σίγουρη ότι. Όχι, να μην μαυρώσουμε το κόσμο. Όχι, αρκετούς κόψαμε την όρεξη για να σήμερα. Όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις συμβουλές σας και τις πληροφορίες. Να χαλαρώσουν κάποια στιγμή τα πράγματα και να είμαστε πιο χαλαροί.